Τα αυξημένα περιστατικά υπερκατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από μαθητές τέθηκαν σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου μετά από πρόταση του Χαραλαμπού Θεοπέμπτου. Η πρόταση νόμου προνοεί αύξηση του ορίου ηλικίας πώλησης ινοπνευματωδών ποτών από τα 17 στα 18 χρόνια. Αυτό το μέτρο ελπίζουμε ότι θα είναι το πρώτο από μια σειρά άλλων μέτρων για να βάλουμε έναν έλεγχο σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κύπρος είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη στην οποία ένας μαθητής έχει πρόσβαση στην αγορά αλκοόλ. Ταυτόχρονα, αυξημένα είναι τα ποσοστά μαθητριών που καταναλώνουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε μία τους έξοδο. Η αύξηση είναι 11%, ενώ στους μαθητές μόνο 1% στα αγόρια. Και να είμαι συγκεκριμένος, μιλούμε για το να βγαίνεις έξω και πίνεις υπερβολική ποσότητα. Το ποσοστό των κοριτσιών που φτάνουν σε κατάσταση μέθη στη νυχτερινή τους έξοδο αγγίζει το 35%, ενώ των αγοριών το 50%.